Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών. Κοντά στο γνωστό μέρος των πρωταθλητών, γιατί όπως βλέπετε το βίντεο είναι λίγο υπερυψωμένο. Είναι βίντεο μπαλκονάτο. Και αυτό οφείλεται στον κύριο Κώστα, ο οποίος παραχώρησε ευγενικά το μπαλκόν για να γίνουν αυτές οι λήψεις εδώ πέρα, και ο οποίος έχει το μαγαζί στη γωνία Φωκών και Χρυσοστόμου Σμήνης, το οποίο λέγεται Άγωνη Γραμμή. Μόνο Άγωνη Γραμμή δεν είναι. Όποιος το επισκεφτεί θα καταλάβει τι λέω. Έτσι, με ψαρομεζέδες και κρέατα εκλεκτά, μια χαρά. Λοιπόν, και ο οποίος προέρχεται, είναι απόγονος με τον Κώστα τον Εγρεπόντη. Εδώ ο Κώστας είναι ο Εγρεπόντης, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδρυτών της ΑΕΚ, ήταν παίκτης και προπονητής της εποχής εκείνης. Μια χαρά. Οπότε Κώστας, Άγωνη Γραμμή, πρωταθλητής της γεύσης, όπως και ο Στέφανος. Εδώ χωράνε πολλοί πρωταθλητές της γεύσης. Λοιπόν, και όχι σαν το πρωτάθλημα που πήραμε εμείς το πρωτάθλημα και βγήκαν και κάποιοι άλλοι από τη Βόρεια Ελλάδα και λέγανε ότι και αυτοί είναι πρωταθλητές και την πόνανε μπλουζάκια. Το πιάσα το υπονοούμενο. Λοιπόν, προχωράμε. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία πρέσα, παύλα προβοσκίδα, η οποία ρίχνει στο χώρο της κοντά συσκεπαστή στον πυλώνα που έχω ονομάσει Λουκά Μπάρλο, στην παλιά θύρα 11, έτσι, και μπροστά από εκεί πέρα που θα γίνουν οι δεξαμενές, έτσι, και ως αποτέλεσμα οι μπουλντόζες πάνε και έρχονται, οι μπουλντόζες λέω, οι μπετονιέρες πάνε και έρχονται και γίνεται παρέλαση. Λοιπόν, στο βάθος υπάρχει ο γερανός που λέει ο Μαρίνος Ζουνίδης, κάτι κάνει εκεί πέρα. Γενικά στους πυλώνες επικρατεί αναβρασμός, οργασμός, ό,τι θέλετε, έτσι. Υπάρχει και ο άλλος ο γερανός, ο μπλε, πίσω από το, από εκεί πέρα που ήταν ο σταθμός των σκουπιδιών, έτσι, και ένας άλλος γερανός. Τι χαμός γίνεται σήμερα. Πίσω από την Επισήμων, στην οποία φτιάχνουν τις εκείνη εκεί που θα φτιαχτούν οι σουίτες. Και όπως βλέπω από εδώ πέρα υπάρχει επιμέλεια. Να διακόψω λίγο να δείξω τις μπετονιέρες που κάνουν παρέλαση. Μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη μεσαία εξέδρα των Επισήμων, εκεί που θα βγαίνουν οι παίκτες, και στη διπλανή της ακριβώς, η οποία έχει υψωθεί και έχουν μπει κάποια κόλπα εκεί πέρα, θα γίνουν σουίτες. Ωραία. Λοιπόν, η πρέσα ρίχνει. Η 21 είναι στη θέση της και περιμένει τις κερκίδες, οι οποίες από ό,τι λένε ετοιμάζονται στη Λάρισα, έτσι. Ένα εργοστάσιο που έχει φτιάξει και για το γήπεδο της Λάρισας, έτσι, και για κάποια άλλα γήπεδα, όπως γράφεται από κάτω στα σχόλια, έτσι, ωραία. Υπάρχει έντονη κινητικότητα σήμερα στο εργοτάξιο. Λοιπόν, κοιτάζοντας εδώ πέρα, καλά φαίνεται και από μακριά, βλέπω ότι ο κύριος Κώστας έχει τη σημαία της ΑΕΚ, εννοείται. Το αντίθετο θα με εξέπλητε. Μια χαρά απέναντι από το γήπεδο, έτσι. Ωραίος. Original. Λοιπόν, ο πυλώνας στη γωνία, που είναι τα κάγκελα που παρακολουθούμε, σηκώνεται, μεγαλώνει, έτσι. Είναι ο πυλώνας που έχω ονομάσει Δημήτρης Μελισσανίδης. Λοιπόν, ο πρώτος που έγινε από τους τρεις που ήδη δουλεύονται, και θα ακολουθήσει και ένας τέταρτος στο σημείο εδώ,
έτσι, το οποίο θα γίνει και η υπογειοποίηση, την οποία και αυτή περιμένουμε. Λοιπόν, ωραία. Τι κόλπο είναι αυτό? Α, δεν το περίμενα, μπαίνει μια μπετονιέρα μέσα, σωστό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα εναέρια, και θα συνεχίσω και με επίγειο ρεπορτάζ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής της γεύσης, με το μαγαζί Άγωνη Γραμμή, ακριβώς απέναντι από το γήπεδο. Δεν θες τίποτα άλλο? Λοιπόν, όταν θα γίνει το γήπεδο, Κώστας, και μετά κατευθείαν μέσα στις θύρες. Λοιπόν, από αέρος τα λέμε. Πάμε να τα πούμε τώρα από τη γη. Λοιπόν, μετά το βίντεο το ταρατσάτο από τον κύριο Κώστα, τον αρχηγό, τώρα έχουμε ένα βίντεο λοφάτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και από εδώ πέρα τι γίνεται. Έχουμε την παλιά 567, στην οποία δεν γίνεται κάτι, έτσι. Την μεσαία, στην οποία, πως βλέπω, βάζουν τα καλούπια για να ψηλώσει, και μεγάλος οργασμός επικρατεί στην πλαγιο επισήμων, στην οποία, στην παλιά 1-2, στην οποία βλέπω ότι έχει και τον Γερανό από πίσω, και εκεί έχουν βάλει και σημαία τσάικ, το πιάσα το πονούμενο, και ψηλώνει. Πάνω φτιάχνουν πολλή δουλειά. Στο βάθος έχουμε τον πυλώνα, για να δω, πυλώνας εδώ πέρα, ο οποίος, και εκεί πέρα υπάρχουν πολλά άτομα πάνω και δουλεύουν, έτσι. Πίσω είναι ο μπλε ο Γερανός, ο guest, ο οποίος βοηθάει, η 21 στη θέση της, και άλλος χαμός γίνεται στον άλλο πυλώνα από εκεί πέρα, έτσι, με τους πορτοκαλί καπελάκηδες, ζωγραφικοί, οι οποίοι προχωράνε. Λοιπόν, έχει γεμίσει σημαίες το γήπεδο, μια χαρά. Λοιπόν, προχωράνε το σήκωμα του πυλώνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την πλαγιοκεντρική, την παλιά 19, το πιο ψηλό μέρος εκεί πέρα της κεντρικής εξέδρας, η οποία και αυτή προχωράει. Όχι τόσο όσο. Λοιπόν, εδώ οι πρέσες ρίχνουν εκεί πέρα στο σημείο, για να κοντά στον πυλώνα, στην παλιά σκεπαστή, και θα πάω και από πιο κοντά να δω τι γίνεται. Ωραία. Επίσης βλέπω εδώ πέρα, εδώ βλέπω την μπουλτόζα του γάλα τους, και γενικά τις μπουλτόζες δεν κόβουν χώμα σήμερα, έτσι, και στο βάθος υπάρχουν πάρα πολλά σίδερα, τα οποία διαχειρίζεται εκεί πέρα οι καλλιτέχνες, παύλα εργάτες. Λοιπόν, πάμε γερά. Λοιπόν, ένα ωραίο τρυπάτο για να δείξουμε τις μπετονιέρες, το οποίο όμως δεν δείχνει που ρίχνουν τον πετό, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι αποθηκευτικός χώρος, όπως έχω πει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο μπετονιέρες ρίχνουν στο χώρο του πυλώνα που έχω ονομάσει Λουκάς Μπάρλος, και πραγματικά γίνεται το οργασμός. Δύο πρέσες εννοούσα, έτσι μην κάνουμε τέτοια λάθη. Μια χαρά. Και αυτός ο χώρος εδώ πέρα φτιάχνεται. Προχωράμε. Κάθε μέρα πέφτει μπετό. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να δείξουμε τις μπετονιέρες, οι οποίες πραγματικά γίνεται παρέλαση. Λοιπόν, ωραία. Και μια άποψη του χώρου. Λοιπόν, τρυπάτο διαφωτιστικό, μια χαρά, ωραία, έτσι, στο ξεκάρφωτο, έτσι, δεν κόλλαγε πουθενά.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε όλη την κίνηση, μια χαρά, σε ένα τρυπάτο, όλα τα άτα σήμερα, σε πλήρη δράση. Λοιπόν, εδώ είναι η προς το παρόν ανεκμετάλλευτη κεντρική εξέδρα, έτσι. Αλλά στο βάθος υπάρχει η πιο υπερυψωμένη, στην οποία γίνονται δουλειές και προχωράει. Μια χαρά. Ike Whisky Iron Maiden Whisky, αυτό καλά είναι να λέγονται. Καλαμάτα μόνο Ike. Έτσι. Ωραία. Ερμιόνι Original Gate 21. Λοιπόν, εδώ η κατασκευή, όπως είπαμε, συνεχίζεται. Εδώ είναι ο πυλώνας, μια χαρά, ψηλώνει. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η 21, όπως είπαμε, η οποία περιμένει τις τις κερκίδες. Λοιπόν, όπως είπε και ένας φίλος εδώ πέρα, σε αυτή τη σκάλα εδώ πέρα, για να ανεβαίνουν πάνω στον πυλώνα, οι εργάτες θα χαλάνε ένα μεροκάματο για να ανέβουν και κατέβουν. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ. Πολύ εύστοχο το σχόλιο. Λοιπόν, Μικελάντζελο, σε αγαπάμε. Είσαι η δόση μας. Τέλος πάντων, οι δόσεις δεν είναι και καλές, έτσι. Μόνο εδώ επιτρέπεται. Προσέξτε. Λοιπόν, Αντρέση Μόες, ελπίζουμε να μείνει, έτσι, και όχι κόλπα. Και Όγνεν Μπράνιες έφυγε, έτσι, για πάμε γερά. Μικελάντζελο Αεκόσκο, ωραία. Λοιπόν, να διαπιστώνω εδώ αν ΑΕΚ και αν πήγανε τα νιάτα μου και στο φεγγάρι να παίζεις, θα ερχόμουν για σένα. Ωραία. Λοιπόν, στο πλάι σου χαμένα, και αν πήγαν τα νιάτα μου, μεγάλη, για γράψα ανάποδα τις προτάσεις. Και ο Μικελάντζελο ήταν εδώ, μια ζωή ΑΕΚ, αυτό ήταν στο πάνω μέρος και τώρα ήρθε στο κάτω, δεν ξέρω τι κόλπο. Θα βάλανε αλλιώς τους τσίγκους. Αυτό τι κόλπο ήταν. Ωραία. Και να πω ότι εδώ πέρα σήμερα δεν γίνονται κάποιες εργασίες. Ό,τι ήταν να στρώσουν, στρώσαν, ρίχνουν ξανά πάνω και μπετό για να πηγαίνουν τα φορτηγά κτλ. Έτσι, τώρα σταμάτησαν από εδώ οι εργασίες. Λοιπόν, πυλώνες από εδώ, ψηλώνει. Βλέπω βάζουν και ένα τραπέζι απάνω, μια χαρά. Λοιπόν, και πάω να δω. Εδώ βλέπω ότι έχουν τα στηρίγματα, καλά ζωγράφισα, τα καλούπια τέλος πάντων. Εδώ μια χαρά που έχει πέσει το μπετό από κάτω που ήταν χώμα. Έτσι, μια χαρά το φτιάξαμε. Και βλέπω εκεί πέρα στο βάθος ότι γίνεται παιχνίδι υψώματος. Θα υψωθεί το μέρος ώστε να έρθει προς τα δω. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ο πυλώνας. Και βλέπω εδώ πέρα στην 21 γίνονται οι τελευταίες εργασίες με τις μπούκες, ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τις εξέδρες που είπαμε γίνονται στη Λάρισα. Λοιπόν, στο βάθος βλέπω οι προβοσκίδες ρίχνουν χωρίς αύριο. Έτσι, υπάρχει πολύς χώρος να καλυφθεί. Κάθε μέρα πέφτει μπετό εδώ. Μια χαρά. Σήμερα έχουμε το φιλικό με τη Γαλατά Σεράι. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δούμε την ομάδα, αλλά να μην βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Έτσι, είναι μάτς φιλικό, είναι μάτς μονταρίσματος. Έτσι, οποιοδήποτε συμπέρασμα, επειδή περιμένουμε να δούμε πράγματα και θάματα φέτος, θα είναι
τουλάχιστον άκερο. Όσο και αν έρθει το αποτέλεσμα, έτσι, η κούραση από τις πολλές προπονήσεις είναι έντονη, τώρα γίνεται προετοιμασία και δεν χρειάζεται να βγάζουμε συμπεράσματα ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, τα οποία είναι ευκαιριακά, γιατί αν είναι έτοιμοι τώρα, μετά το Δεκέμβρη ή Ιανουάριο θα κάνουμε. Θα σέρνονται και θα πάλι θα βρίζουμε. Λοιπόν, κανονίστε. Αυτά. Κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Έτσι. Το οποίο ήταν υπερπαραγωγή, είχε και το μπαλκονάτο. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα όλοι γήπεδο. Προχωράμε. Και μια ζωή ΑΕΚ. Τέλος. Να κάνω και ένα συμπληρωματικό για να δείξω το τοιχείο που έχει πέσει μπροστά από την θύρα των επισήμων και εδώ πέρα βλέπουμε καθαρά την είσοδο, το σημείο τέλος πάντων που θα γίνεται η είσοδος των παιχτών και των δύο ομάδων και οι δικοί μας θα φεύγουν οι νικητές. Αυτά, λοιπόν, οριστικό τέλος. Τα λέμε.